Σιγή ιχθύως τηρείται προς το παρόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσον αφορά το θέμα της παραχώρησης των στρατοπέδων Παπαλουκά και Μανουήλ Παπά στο Δήμο Σερών. Η τελική απάντηση επρόκειτο να δοθεί αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, και ενώ οδεύουμε στα τέλη του μήνα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει στείλει ακόμη απάντηση. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Σερών, Παύλος Μιστακίδης, υποστηρίζει πως έγιναν λάθη στη διαχείριση του θέματος της παραχώρησης των στρατοπέδων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει από ποια πλευρά και από ποιους έγιναν τα λάθη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπεύθυνος για το θέμα είναι ο Δήμαρχος Σερών. Επειδή είστε γνώστος του αντικειμένου, έγιναν λάθη στο θέμα των στρατοπέδων. Γιατί περιμένουμε και την απάντηση του κύριου Καμένου, που θα έρθει, Έγιναν λάθη, θα τα πούμε άλλη φορά όμως. Τι λέτε. Θα τα πούμε άλλη φορά. Θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε αναλυτικά. Λάθη έγιναν από πλευρά του Δήμου. Τελευταίο διάστημα, δηλαδή έγιναν. Λοιπόν, τίποτα παραπάνω. Ναι. Έγιναν και θα τα πω κάποια στιγμή αργότερα. Από πλευράς Δήμου ή του κυρίου Καμένου. Ο κύριος Καμένος έπεται. Ήρθε μετά το 2014. Ναι, αλλά εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος μέχρι πρότινος. Δηλαδή, έγιναν λάθη τώρα τελευταία ή εξ αρχής. Δεν έγιναν λάθη στη μελέτη. Αλλού είναι τα λάθη. Τέλος πάντων, σας λέω. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σας πω τίποτα παραπάνω. Κάποια στιγμή που θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε, όταν θα είναι επίκαιρο. Σε προηγούμενη δήλωσή του, ο Δήμαρχος Σερών, Πέτρος Αγγελίδης, είχε τονίσει ότι το θέμα είναι πολιτικό και θα πρέπει ο Πάνος Καμένος να δώσει απαντήσεις. Το θέμα είναι πολιτικό. Αν αποφασίσει να μην απαντήσει, σημαίνει ότι είναι αρνητικός. Είναι απλά τα πράγματα. Σημαίνει ότι θα είναι αρνητικός. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι αρνητικός. Εγώ αισιοδοξώ, ασφαλώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα και θέλω να πιστεύω ότι όλος αυτός ο αγώνας και όλη αυτή η προσπάθεια από το 2011 μέχρι τώρα θα πάρει σάρκα και οστά προς όφελος τόσο του Δήμου Σερών όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο ωφελημένος θα είναι ο Δήμος Σερών, διότι έγινε η πολεοδόμηση των δύο στρατοπέδων. Έγινε νόμος αυτό, που τι σημαίνει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πέρα από αυτά που προβλέπονται στην πολεοδόμηση. Και στην πολεοδόμηση τι προβλέπονται. Χώροι αναψυχής, χώροι πρασίνου, τα κτίρια διατηρητέα. Λοιπόν, αν τελικά ναυαγήσει η προσπάθεια αυτή, αυτά που είναι να τα κάνει ο Δήμος, δηλαδή τους χώρους αναψυχής, χώρους πρασίνου, την αξιοποίηση των κτιρίων, αυτά θα κληθεί να τα κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να τα κάνει. Μόνο ο Δήμος μπορεί να τα κάνει αυτά, εντασσόμενος σε ευρωπαϊκά προγράμματα.